Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αν αναρωτιέστε γιατί είμαι σαν καρναβάλι, είναι γιατί αποφάσισα να σας δείξω ένα σκουφάκι μου που το είχα μέσα στην ντουλάπα, το πήρα πρόπερση και δεν το είχα φορέσει και είπα να το βάλω. Καθίστε να βγάλω και το σκουφί, να δείτε και το ξανθό μαλλί. Αυτό δεν είναι το σκουφάκι μου. Πολύ γραμμάτο. Σαν καθηκάκι είναι. Τέλος πάντων, βγάζουμε το σκουφί. Η επόμενη αλλαγή είναι το μαλλί. Καθώς βλέπετε, το μαλλί είναι ξανθό. Είμαι μια ξανθιά ύπαρξη. Όχι, απλά είπα να τα βάψω τα μαλλιά μου ξανθά και να ρίξω φραντζούλα μπροστά. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι το γυαλί. Το οποίο αυτό το γυαλί το είχα εδώ και καιρό το έχω, αλλά δεν το φορούσα γιατί το είχα χάσει και το βρήκα. Guess what? Μαζί με το σκουφάκι. Και έχω κάνει και ένα μακιγιάζ διαφορετικό από άλλες φορές. Έρχομαι κοντά για να το δείτε. Παιδιά, sorry που μιλάω σαν καθυστερημένη, αλλά bear with me, είναι η μαμαδίστικη φάση που θα περάσει σύντομα. Λοιπόν, το μακιγιάζ είναι αυτό εδώ. Φοράω φούξια κραγιόν και έχω βάσει τα μάτια μου κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, να σας δείξω το κραγιόν που χρησιμοποίησα για αυτό το look. Είναι από τη Make Up Forever. Είναι το νούμερο 36. Focus, my dear, focus. Να το. 36. Αυτό εδώ το τέλειο χρωματάκι. Είναι ματ, είναι σταθερό, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ κολακευτικό, είναι ένα από τα πιο ωραία κραγιόν που έχω αγοράσει τον τελευταίο καιρό, είναι στα αγαπημένα μου και όταν έχει έκπτωση τα Make Up Forever βγαίνουν πολύ φθηνά τα κραγιόν. Νομίζω κάτι τέτοιο είπε και η Μαριλία, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, αλλά βγαίνουν πολύ φθηνά. Λοιπόν, μετά τα μάτια μου τα έβαψα με αυτήν εδώ την παλέτα που έκανα εγώ από την Makeup Academy, αγόρασα από τη Makeup Academy, ναι, καλά λέω, MUA. Παρήγγειλα από τη σειρά Fashionista, παρήγγειλα μια παλέτα, αυτήν εδώ την παλέτα. Δεν βγαίνει και σε άλλα χρώματα, την έχω π.χ. και σε μαύρο και σε κόκκινο, που είναι τα κανονικά, αυτό ήταν limited edition, αλλά πάλι είναι πάμφθινη αυτή η παλέτα. Και μέσα έχω βάλει αυτές τις 4 σκιές από τη σειρά Fashionista. Και οι σκιές είναι Fashionista Custom Design Bronzer. Αυτό είναι bronzer. Εδώ αυτό το χρώμα είναι bronzer. Είναι το LA. Εγώ όμως το χρησιμοποιώ σαν σκιά. Fashionista Eyeshadow Sweet Kiss Shade 25 είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα ανοιχτό ροζ δερματί, σατινέ, δεν θα το έλεγες ούτε ματ, ούτε σίμερ, ούτε περλέ, ούτε τίποτα. Μετά εδώ κάτω έχουμε Nude Shade 20, που είναι αυτήν εδώ, που είναι ακριβώς το χρώμα του δέρματος, έναν τόνο πιο σκούρο από το χρώμα του δέρματος. Και μετά έχουμε το Blackout Shade 5, που είναι η μια απλή μαύρη, ματ, εντελώς μαύρη, ματ σκιά. Και έκανα αυτό το look, χρησιμοποίησα αυτό το χρώμα σε όλο το βλέφαρο, αυτό το χρώμα πάνω στο τόξο των φρυδιών, αυτό το χρώμα στην κόγχη, με αυτό έκανα μια γωνία, βιγωνία μαύρη και την έσβησα με ένα πινελάκι τέτοιο φλάφι, με ένα πινελάκι φουντωτό, την έσβησα και την ένωσα με αυτό εδώ το χρώμα, με αυτό εδώ το χρώμα, δηλαδή έσβησα και ένωνα, έσβηνα, έτσι ώστε να είναι το αποτέλεσμα πιο απαλό. Μετά έβαλα κανονικά bronzer, highlighter
Και ένα ρούζ που χρησιμοποιώ τώρα το χειμώνα πολύ και δεν το έπαιρνα πολύ σε σοβαρά αυτό το ρούζ, είναι από την Tommy G. Είναι το νούμερο 507. Έχει και την τιμή επάνω, αλλά έχει πάρα πολύ καιρό που το πήρα, κορίτσια. Να ξέρετε. Είναι ένα καφέ, αλλά έχει και κόκκινο μέσα. Βλέπετε. Δηλαδή είναι ένα καφέ. Να το, αυτό ακριβώς είναι το χρώμα. Αυτό ακριβώς είναι το χρώμα. Και δίνει πάρα πολύ ζωντάνια. Έκανε focus πάλι. Δίνει πάρα πολύ ζωντάνια τώρα το χειμώνα. Γιατί βλέπω ότι τα ρούς που χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι, τώρα το χειμώνα φαίνονται λίγο παράτερα. Και δεν ξέρω, αυτό με βόλεψε πάρα πολύ αυτό το ρούς. Ρίξε το και αυτό μια ματιά. Ωραία, αυτά τα προϊόντα είχα να σας δείξω με αυτό το look. Επίσης θέλω να σας δείξω αυτό εδώ το λαδάκι. Είναι το Argan Magic. Αυτό το λαδάκι το είχα πάρει από την Αμερική όταν είχα πάει στην Αμερική. Είναι το καλύτερο από τα λαδάκια που έχω δοκιμάσει για τα μαλλιά, ενυδάτωσης και θρέψης και για την ψαλίδα και όλα αυτά. Μυρίζει τέλεια. Δεν μπορείτε δυστυχώς να το βρείτε πουθενά παρά μόνο online στο eBay από την Αγγλία. Η τιμή του είναι γύρω στα 9 ευρώ νομίζω. Ή 6 ή 9 ευρώ, δεν είμαι σίγουρη. Αν θέλετε θα σας βάλω link από seller κάτω στο description box. Πραγματικά έχω δοκιμάσει αρκετά λαδάκια, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει πάρα πολύ ωραία και κάνει τρομερή διαφορά στα μαλλιά. Και ο λόγος που θυμήθηκα να το πω τώρα είναι επειδή μετά το decapage που έκανα θα το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ για να τα κάνει μαλακά τα μαλλιά μου πάλι και να μην χαλάσουν, γιατί εντάξει το ξανθό είναι πάντα δύσκολο χρώμα. Επίσης να σας δείξω και ένα άλλο από τα αγαπημένα μου, είναι το Crayon Milani το 26, το Nude Cream. Είναι ένα κραγιόν πολύ ωραίο, τα χείλη σας, ένα κραγιόν nude, το χρώμα των χιλιών αλλά καλύτερο. Δηλαδή και μυρίζει όμορφα και έχει πολύ ωραία χρωματική απόδοση και μένει στα χείλη. Γενικά είναι ένα κραγιόν το οποίο το βαθμολογώ 9,5 στα 10, που εγώ πολύ δύσκολα δίνω τέτοιες βαθμολογίες σε κραγιόν. 9,5 στα 10 λοιπόν. Να σας δείξω και κάποιες μάσκαρα που πήρα και τις δοκιμάζω. Πήρα από την Golden Rose γύρω στα 5 ευρώ αυτή τη sexy black μασκάρα, η οποία έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βουρτσάκι, το οποίο με βολεύει πάρα πολύ για να πιάνω και τις μικρές τις βλεφαρίδες και προς το παρόν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με αυτή τη μάσκαρα. Την έχω βάλει 2-3 φορές, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή και θα σας πω σε επόμενα βίντεο εάν όντως συνεχίζω να έχω αυτή την άποψη για αυτή τη μάσκαρα. Αυτά τα λίγα είχα να σας δείξω νομίζω από αγαπημένα. Επίσης να σας πω ότι πιστεύω ότι από τα χρώματα τώρα το φθινόπωρο, τα πολύ πετυχημένα που πρέπει να φορεθούν και αν έχετε να τα φοράτε, είναι αυτά εδώ τα χρώματα, τα μπρόνζο, κοκκινό, κεραμιδί. Τώρα αυτό φαίνεται σαν μπρονζέ απλά, αλλά έχει και μια, έχει ένα, μια έτσι κοκκινό, έχει μέσα λίγο κόκκινο, είναι από μάρκα αυτό. Επίσης αυτό το τρίο, την παλέτα από NYX Eyeshadow, το TAF 24 Shimmer Peach Copper. Ρίξτε το μια ματιά. Περιμένετε να το ανοίξω. Οπα, να το. Αυτά εδώ τα χρώματα. Πάρα πολύ κολακευτικά τώρα το φθινόπωρο, ειδικά αν έχετε λίγο πράσινο στα μάτια σας, θα το τονίσουν πάρα πολύ ωραία. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να σας δείξω, σκιά από Inglot, το 405, είναι Pearl. Ένα πάρα πολύ ωραίο χρυσό μπρονζέ. Δείτε παιδιά, τι ωραίο χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο για τώρα το χειμώνα. Τι άλλο αγαπημένο έχουμε, για να δούμε τι άλλο αγαπημένο.
Έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένη με αυτές τις παλέτες από Vivo Cosmetics. Θα κάνω κάποια look στο μέλλον. Πάρα πολύ οικονομικές και πάρα πολύ ωραίες συσκιές. Και πολύ ωραία απόδοση και πολύ ωραία χρώματα. Γενικά, δηλαδή, για τα λεφτά τους αξίζουν πάρα πολύ. Και τι άλλο να σας δείξω. Να σας δείξω μια σκιά που χρησιμοποίησα σαν βάση. Όταν θέλω να κάνω σκούρο smoky και βάζω αυτά τα καφεκόκκινα χρώματα, καφεμπρονζέ χρώματα, χρησιμοποιώ αυτή τη σκιά από Makeup Forever σαν βάση. Είναι το νούμερο 17 και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μοβ. Έχει μέσα μοβ, έχει μέσα κόκκινο, έχει μέσα σαν cranberry, έρχεται ένα χρώμα cranberry. Και είναι πάρα πολύ ωραίο σαν βάση, αναδεικνύει πάρα πάρα πολύ ωραία τα χρώματα. Τώρα άλλο να σας δείξω τίποτα άλλο, παιδιά. Αν ανοίγω τα σερτάρια ψάχνω να βρω τι έχω χρησιμοποιήσει το τελευταίο καιρό. Να δείξω επίσης και τι άλλο να σας δείξω. Να σας δείξω τώρα κραγιόν τέτοια σας έχω δείξει άπειρες φορές, νομίζω ότι δεν σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αυτά θα σας δείξω, δεν θα σας δείξω τίποτα άλλο, γιατί πιστεύω ότι λίγο πολύ αυτά έχω χρησιμοποιήσει. Πείτε μου αν σας αρέσει αυτό το look. Ως τώρα έχω στο μυαλό μου να κάνω ένα tutorial με smoky σκούρο σε μπρονζέ καφέ αποχρώσεις, ένα tutorial σε mauve μπορδοκόκκινες αποχρώσεις και ένα tutorial αν θέλετε να σας κάνω αυτό το super sexy γωνία look. Αυτά θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Σχόλια για το σκουφάκι μου, για τα μαλλιά μου, για τα γυαλιά μου, για τα καλλιτικά μου, όλοι από κάτω. Τα λέμε, φιλάκια πολλά. Bye!